Δυστυχώς και σήμερα η σύσκεψη ξεκινάει με ένα δυσάρεστο νέο, διότι έφυγε από την ζωή ο Ανδρέας Ντούζος. Ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, στα 76 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Μεγάλης Τρίτης. Ο Ανδρέας Ντούζος που τα τελευταία 7 χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ. Δυστυχώς, η οικογένειά του ήταν πάντα στο πλευρό του και η σύζυγός του, η κυρία Αναστασία, και τα παιδιά του, ο Στίβ Ντούζος και η Τέτα Ντούζου, η κόρη του. Τον περιποιόντουσαν, γιατί έχει τύχει να βρεθώ στο σπίτι του αρκετές φορές. Τον περιποιόντουσαν σαν να ήταν το αγαπημένο του παιδί. Τόσο πολύ. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, νοσηλευόταν γιατί είχε και ένα ατύχημα. Οπότε βρισκόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, επέμβαση. Είχε κάνει και μια χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Δυστυχώς μετά από τους μήνες αυτούς που νοσηλευόταν, άφησε τελικά την τελευταία του πνοή. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχουμε αγαπήσει μέσα από τις ελληνικές ταινίες. Ήταν επιχειρηματίας, ήταν δικό του το θέατρο Broadway πριν το πάρει Κάτια Δανδουλάκη. Είχαν φύγει στην Αμερική για πάρα πολλά χρόνια, όπου πήρε τη γυναίκα του και πήγαν εκεί γιατί ήθελε να σπουδάσει και σκηνοθέτη στη σκηνοθεσία. Έδωσε 13 χρόνια, 13 χρόνια είχαν μείνει στην Αμερική. Εκεί γεννήθηκε και ο Στίβ, άλλωστε. Έμαθε στα παιδιά του, τους έδωσε πολύ καλές αρχές και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε και κάτι που έγραψε ο γιος του Στίβ μόλις πληροφορήθηκε τα πρώτα λεπτά το θάνατο του πατέρα του, τι έγραψε στη σελίδα του στο Facebook και με ποιο τρόπο αποχαιρέτησε τον πατέρα του. Γράφει ο Στίβ λοιπόν: «Λίγο πριν τα μεσάνυχτα έχασα τον πιο σημαντικό άντρα της ζωής μου, το πρότυπό μου, τον πατέρα μου Ανδρέα Ντούζο. Μετά από 7 χρόνια μάχη με το Αλτσχάιμερ τον Ιανουάριο, είχε ένα ατύχημα όπου από τότε έδωσε μια μεγάλη μάχη στην εντατική. Πάλεψε γερά, του δώσαμε ό,τι ήταν δυνατό από πλευράς μας και ό,τι καλύτερο από ιατρική φροντίδα. Δυστυχώς δεν ήταν αρκετό για να τον κρατήσει κοντά μας. Καλό ταξίδι, Ντούζο. Οι αρχές σου, οι ιδέες σου, το ήθος σου θα συνεχίσουν από εμένα και στη συνέχεια στο γιο μου. Οι ρίζες και οι δεσμοί οικογένειας που μας έδωσες είναι βαθιές, ακριβώς εκεί που τις έχεις βάλει. Άρχοντά μου, καλό ταξίδι». Μάλιστα. Αυτό έγραψε ο γιος του Στίβ. Έχουμε τον Στίβ Ντούζο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Καταρχάς τα θερμά συλληπιτήρια από όλους μας. Ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός έφυγε σήμερα για όλους μας και πάνω απ' όλα ασφαλώς για εσάς και την οικογένειά σας. Ευχαριστώ την αγάπη που δείχνουν όλοι στο έργο. Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα, νομίζω, λίγο τεχνικό, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά. Φταίει όμως η τηλεφωνική γραμμή, μάλλον. Διαβάσαμε, κύριε Ντούζο, και αυτό που θελήσατε να γράψετε στο διαδίκτυο. Κάποια λόγια έτσι για τον πατέρα σας. Τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που σας έχει πει, που θα σας έχει δώσει ως συμβουλή ζωής για σας και θα το θυμάστε για πάντα? Συμβουλή του πατέρα μου ήταν ανέκαθεν να είμαι ο εαυτός μου και να μην κρύβω το πέρα δάχτυλο. Ήταν και αυτό που κάνει και ο ίδιος, ήταν εαυτός, ευγενικός, τιμίος και διακριτικός όλη τη ζωή και πάρα πολύ να οικογενειάρχης. Και επειδή από το πρωί έχω μιλήσει με πολλούς συνάδελφους ηθοποιούς οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που έλεγαν όλοι ήταν ότι ήταν πολύ καλός φίλος, ότι ήταν κοινωνικός, ότι το σπίτι του ήταν πάντα ανοιχτό για τους φίλους και για τους γνωστούς. Ο Ντούζος ήταν ευγενικός, αντέκαθεν. Ευγενικός, είχε υπομονή. Του άρεσε η παρέα, του άρεσε να διευκεδάζει, να κάνει κόσμο σπίτι του, να κάνει τραπέζια, να κλείνει ωραίο κρασί και να γλεντάει. Του άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχουν περάσει ατελείωτα βράδια σπίτι του με φαγητά, με μουσική και με γέλιο. Έτσι, αυτό μας είπανε και όλοι έτσι όσους έχουμε επικοινωνήσει σήμερα. Δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη μέρα για εσάς σήμερα. Θέλω να πούμε τι θερμά συλληπιτήρια η Ρούλα είμαι, τα είπαμε και στο τηλέφωνο. Εάν δεν κάνω λάθος, η κηδεία του πατέρας είναι τη Μεγάλη Πέμπτη στις 3 η ώρα από το δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών. Ναι.
θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους παρακαλέσουν. Και έχετε μια έκκληση να κάνετε ως οικογένεια για τα στέφανα, δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν θέλουμε στέφανα. Κόσμο που θέλει να στείλει κάτι στον πατέρα μου, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος από το κέντρο Αλτσχάιμ Νέστορ, θα είναι εκεί απ' έξω, κουτάκι και ό,τι έχουμε, ό,τι έχει διάθεση ο καθένας, 1-2 ευρώ να βάλει και στο κουτάκι για αυτό το κέντρο που κάνει τρομερή δουλειά για το Αλτσχάιμ και τους προδίζουμε τους ασθενείς. Μάλιστα. Αυτό που έτσι ήθελα επίσης να πω είναι ότι ο πατέρας σας υπήρξε τέτοιο πρότυπο πρώτα απ' όλα μέσα στην οικογένειά σας που ασχοληθήκατε όλοι με τον καλλιτεχνικό χώρο και επειδή κάνατε μια αναφορά σε αυτό που γράψατε και στο διαδίκτυο για το γιο σας φαντάζομαι ότι είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αυτό ότι υπάρχει έτσι αυτή η συνέχεια στην οικογένειά σας και με αυτόν τον τρόπο πάντα θα τιμάτε τον πατέρα σας. Και πιστεύω ότι αυτό το έχει μεταδώσει είτε εκφραστούμε είτε θεατρικά είτε με ζωγραφική είτε με τραγούδι είτε με ποίηματα οτιδήποτε είναι και αυτό τεχνική είναι δημιουργία άλλως πιστεύω ότι έχει μέσα του κάτι απλώς πρέπει να το εκφράσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ να... και το ενδιαφέρον που είστε για το μάτι. Τα θερμά μας συλληπιτήρια σε εσάς, στην οικογένειά σας, στην μητέρα σας, όλη την οικογένεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει νομίζω και μια παρηγοριά σε ανθρώπους όπως τον Ανδρέα Ντούζο για την οικογένειά τους, για την απώλεια, όταν βιώνουν τέτοια απώλεια. Ότι αγαπήθηκε πολύ, ότι θαυμάστηκε πολύ, ότι αναγνωρίστηκε πολύ και αυτό λίγο απαλαίνει, δεν κάνει έτσι λίγο πιο απαλά. Κάθεται ο πόνος. Καλά, κοίταξε, ο πόνος είναι πόνος και ο γονιός είναι ο γονιός σας και τα σε ποια ηλικία είναι και σωστά. Για ποιο λόγο φεύγει από τη ζωή. Βέβαια, όσο πιο νέος ένας άνθρωπος, όσο πιο άδικος έτσι είναι και ο θάνατος. Και ο μεγαλύτερος ο πόνος. Και ο μεγαλύτερος ο πόνος. Η οποία δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό του παιδιά. Αν δείτε πώς τον περιποιόταν στο σπίτι, πώς τον πρόσεχε, πώς τον προστάτευε για να μην βγει προς τα έξω όλο αυτό που περνούσε ο Ανδρέας Ντούζος τα τελευταία χρόνια, ήταν κάτι. Έτσι, ιδιαίτερης προσοχής. Εμένα μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Mm-hmm. Όμως, η κυρία Αναστασία. Μια ωραία ζωή, όντως, μια ιδιαίτερη ζωή είναι. Και αυτό που λες για τη γυναίκα του, μια ζωή γεμάτη αγάπη. Πολύ και έτσι. Με οικογένεια και με όλα είναι... Είναι σημαντικό να αγαπιέσω. Έτσι. Καλό το ταξίδι. Η κηδεία του λοιπόν θα γίνει την Μεγάλη Πέμπτη και αντί για στεφάνια μπορούν να δοθούν εκεί χρήματα για το κέντρο Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, μια άλλη είδηση σήμερα το πρωί έτσι μας συγκλώνησε και η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε έτσι πολλά τηλεφωνήματα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος πριν βγάλει ένα θέμα είτε στο διαδίκτυο, είτε στο site του διαδικτύου, είτε σε μια εφημερίδα, είτε σε ηλεκτρονική εφημερίδα, είτε σε εκπομπή. Πρέπει να διασταυρώνονται λοιπόν πολύ σωστά και με πολύ μεγάλη προσοχή όλες οι πληροφορίες και όλες οι ειδήσεις ασφαλώς. Τα λάθη συμβαίνουν, αλλά όταν αφορούν σε ανθρώπινες ζωές. Ακριβώς. Λοιπόν, βγήκε μια είδηση ότι έφυγε από την ζωή ο Λευτέρης Βογιατζής. Ο μεγάλος αυτός θεατράνθρωπος, σπουδαίος τόσο σκηνικά όσο και στην οπτική που έχει για το θέατρο, τη σκηνοθετική, την επιλογή των έργων, την προσέγγιση που κάνει των κειμένων του και σπουδαίος ηθοποιός. Λοιπόν, ένας να πούμε καταρχάς ότι αυτή η πληροφορία η οποία βγήκε σήμερα μέσα από ηλεκτρονικές εφημερίδες είναι ανυπόστατη. Και έγκυρες σελίδες. Και έγκυρες σελίδες. Αρκετά μεγάλο, δηλαδή από δύο μεγάλες εφημερίδες. Το αγαπάμε το διαδίκτυο, όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά... Σε ποιες ιστοσελίδες, απλά για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι μήπως το διάβασε το βήμα, και... Το Βήμα το βγάλε πρώτο, νομίζω. Ήταν ήδη το Βήμα. Μάλιστα. Στην ηλεκτρονική μορφή, έτσι. Mm-hmm. Και μετά υπήρξε αναπαραγωγή από αρκετές. Λοιπόν, δεν έχει... Θεωρείται όμως το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό λάθος, έτσι. Το να πεθάνει σε έναν. Ναι, βγάλαν τον άνθρωπο ότι έφυγε από τη ζωή. Αποκεκτημένη ταχύτητα, φαντάζομαι. Ταχύτητα. Γιατί όταν υπάρχει μία είδηση, ίσως θέλεις να τη βγάλεις πρώτος ή οτιδήποτε, ξέρετε, συμβαίνουν όλα αυτά. Εμείς αλλά το καλό είναι να το διασταυρώνουμε πριν, ειδικά όσο έτσι αφορά την υγεία ενός ανθρώπου. Επειδή εγώ σήμερα έκανα και μία εκπομπή
σήμερα το μεσημέρι στο Ζούγκλα TV. Αναπλήρωσα, εν πάση περιπτώσει, συνάδελφα που σήμερα δεν ήταν. Και μίλησα λοιπόν με ηθοποιούς για τον Ανδρέα Ντούζο και μου λέγανε στον αέρα επίσης για τον Λευτέρη Βογιατζή, διότι και σε εκείνους ήρθε η πληροφορία έτσι όπως ήρθε και σήμερα το πρωί σε όλους μας. Να πούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, Αλεξάνδρα. Βεβαίως. Εμείς επικοινωνήσαμε με το θεραπευτικό κέντρο, με τους επίσημους φορείς του θεραπευτικού κέντρου στο οποίο νοσηλεύεται. Mm-hmm. Και οι ίδιοι εξέφρασαν την απορία τους, γιατί κανείς δεν επικοινώνησε μαζί τους, ούτως ώστε να διασταυρωθεί ακριβώς τι συμβαίνει με τον άνθρωπο. Νοσηλεύεται. Πράγματι, σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του. Σε σοβαρή κατάσταση. Καλά, αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Είναι στην νοσηλεία του. Ήταν και οι ίδιοι παραξενεμένοι από τη διάση αυτή τη δημοσιογραφική να παρουσιάσουν κάτι άλλο που συνέβαινε. Μας διαβεβαίωσαν ότι δεν επικοινώνησε κανείς μαζί τους για να τους ρωτήσει την άποψή τους, επίσημα τη θέση τους. Μας είπαν ότι δεν μπορούν να μας δώσουν περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το πρόβλημα υγείας αλλά και την κρισιμότητά του, διότι η οικογένειά του, η οποία είναι δίπλα του αυτές τις ώρες, δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Και οι άνθρωποι, βέβαια, μαθαίνοντας ότι τι διαδόθηκε ήδη για τον άνθρωπό τους, υποθέτω ότι είναι και σοκαρισμένοι εν μέρη και γι' αυτό θέλουν να κρατηθεί το πράγμα πολύ τυπικά, χωρίς περισσότερες πληροφορίες και σχόλια και αναλύσεις. Αλλά προς το παρόν δίνει τον αγώνα του. Νοσηλεύεται και δίνει τον αγώνα του ο Λευτέρης Βογιατζής με τους δικούς του ανθρώπους στο πλευρό του. Έτσι, και του ευχόμαστε περαστικά για αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο, τον θεατράνθρωπο, τον πολύ γνωστό και πολύ ταλαντούχο. Λοιπόν, νοσηλεύεται ο άνθρωπος, είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δεν συμβαίνει κάτι άλλο και είναι και έτσι σημαντικό να το γνωρίζετε κι εσείς, γιατί δημιουργείται και ένα κλίμα το οποίο σίγουρα πρώτα απ' όλα είναι δυσάρεστο για την οικογένειά του. Ναι, και γι' αυτό και γι' αυτή τώρα δεν επιθυμούν περισσότερο μια δημοσιοποίηση της κατάστασης. Καταλαβαίνω απόλυτα. Κρισιμότητας, λογικό. Ακριβώς. Λοιπόν,